Tiger 1050 Sport ABS. Μία μοτοσυκλέτα ευρωπαϊκή από την Αγγλία, η οποία έχει σπορ χαρακτήρα για γρήγορη ασφάλτινη οδήγηση, αλλά όρθια θέση οδήγησης για να μπορούμε να οδηγάμε ξεκούραστα και να απολαμβάνουμε τη βόλτα μας. Οι Βρετανοί αγαπάνε τις μοτοσυκλέτες όσο το τσάι, τις μπύρες και το ποδόσφαιρο. Και η Triumph αγαπάει τους τρεις κυλίνδρους χωρίς να ξεχωρίζει κανέναν. Γι' αυτό και τους βάζει στη σειρά, μοιράζοντάς τους τα 1050 κυβικά της και τους 125 ύπους της. Αυτή η τρικύλινδρη συμφωνία είναι που δίνει και τη μοναδικότητα με μια γλυκιά και ρετρό τραχύτητα. Ας δούμε όμως, μέσα από τη βρετανική ομίχλη, ποια είναι η κατεύθυνση και ο σκοπός της εξευγενισμένης και ανανεωμένης Tigre. Η 1050 έχει σκοπό να κυνηγήσει τη λία της καθαρά επί ασφάλτινου και στριφτερού εδάφους. Η δεύτερη γενιά Steiger ανανεώνεται εμφανισιακά, προσθέτει ένα μονόμπρατσο γεροδεμένο ψαλίδι και βελτιώνει τη δύναμη με συν 10 ολόκληρους ύπους, αλλά και τον τρόπο απόδοσης με εμφανή αποτελέσματα στις χαμηλομεσαίες στροφές. Η θέση οδήγησης μας βάζει ελαφρώς μέσα στη μοτοσυκλέτα, έχοντάς μας σε κοντινή θέση στο μπροστινό σύστημα, αφήνοντας τα χέρια σε φυσιολογικές γωνίες. Το στρογγυλεμένο 20 λίτρο ρεζερβουάρ τονίζει τον όγκο της μοτοσυκλέτας και χωρίς να ενοχλεί, κρατάει τα πόδια ελαφρώς ανοιχτά. Ο σπορ χαρακτήρας της μοτοσυκλέτας συνδυάζεται με την άνεση. Αυτό οφείλεται στο νέο setting των αναρτήσεων που εκτός από την πιο σφιχτή λειτουργία έχουν και πιο αργή απόσβεση επαναφοράς. Σταθερότητα στα πολλά χιλιόμετρα αλλά και comfort λειτουργία. Τα φρένα της Nissin είναι δυνατά, με πολύ καλή αίσθηση και το ABS ενεργοποιείται όταν είναι απαραίτητο. Η αεροδυναμική κάλυψη για αναβάτες μέχρι το 1,80 είναι σε καλά επίπεδα, αλλά ένας ψηλότερος ανεμοθώρακας θα ήταν καλοδεχούμενος. Πολύ καλά κλειδώματα αλλά και κλιμάκωση έχει το εξάρι κυβότιο ταχυτήτων, όπου η έκτη ταχύτητα είναι κοντύτερη έναντι του προηγούμενου μοντέλου. Ο συμπλέκτης είναι μεντίζα και έχει βαριά λειτουργία. Καλό θα ήταν να είχαμε υδραυλική υποβοήθηση. Θα τέριαζε καλύτερα στο σύνολο και θα αναβάθμιζε το μοντέλο. Με 235 κιλά συνολικού βάρους, 125 ύπους και 10,4 χιλιογραμμόμετρα ρόπης, το γεροδεμένο σύνολο με τις 17 ρεζάντες έχει καθαρά ασφάλτινο χαρακτήρα με έντονες δόσεις από τον κόσμο των σπορ μοτοσυκλετών. Σαν ήσυχη δύναμη, η τρικύλινδρη Αγγλίδα έχει δικό της χαρακτήρα και προσωπικότητα που την κάνει να ξεχωρίζει. Με την τιμή της να είναι στις 11.990 ευρώ, βάζει ψηλά τον πήχη στον ανταγωνισμό και μας προκαλεί ακόμα περισσότερο.